Δήμαρχε, άξιε κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, αδέρφια της Κεφαλονιάς, μετά την πρόσκληση του Δημάρχου ήρθα να τιμήσω πραγματικά τα αδέρφια, γιατί έτσι νιώθουμε εμείς οι μεσολογίτες. Δεν σας κρύβω ότι το μισό μεσολόγιο είναι οι Κεφαλονίτες. Ό,τι επίθετο υπάρχει εδώ αυτές τις μέρες, αυτό κατάλαβα, είναι ακριβώς και στο μεσολόγιο. Να πω δε ότι 37 χρόνια δήμαρχος μέχρι το 1941, ο Χρήστος Ευαγγελάτος ήταν από την Κεφαλονιά στο μεσολόγιο. Ο μακροβιότερος δήμαρχος. Εγώ δεν ξέρω αν τον Καραπάνο, τον κάνω Καραπανάτος, θα καταφέρω να είναι το ίδιο, αλλά είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην Κεφαλονιά, στα Άγια αυτά μέρη. Ένα μήνυμα. Η Ανάσταση, η σημερινή Ανάσταση του Κυρίου, να φέρει Ανάσταση στις ψυχές και στις καρδιές όλων. Να συνετίσει αυτούς που έχουν χάσει τη λογική και το μυαλό τους. Να συνετίσει αυτούς που το κράτος αυτό, οι Έλληνες και όλα τα νησιά, τα Ιόνια, μείναν ελεύθερα γιατί υπήρχαν πραγματικά Έλληνες. Βλέπω τελευταία ότι αρχίζετε να χάνετε λογική. Και αν χάσουμε τη λογική, τα ήθη, έθιμα και αξίες που κάποιοι θέλουν να τα ισοπεδώσουν, τότε δεν υπάρχει προοπτική για τα παιδιά μας, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Κρατήστε το αυτό, όσο γραφικό και αν ακούγεται στις μέρες μας, γιατί αυτό που λείπει από την Ελλάδα σήμερα είναι να ξαναθυμηθούμε και να συσκεφτούμε πώς φτάσαμε εμείς εδώ. Τότε θα μπορούμε να κάνουμε και τα παιδιά μας να είναι σίγουρα ότι υπάρχει το καλύτερο μέλλον και το αύριο. Χωρίς αυτό και χωρίς ιδανικά αξίες, ήθη και έθιμα, είμαστε τυφλοί και θα είμαστε τυφλοί. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κεφαλονίτες. Χρόνια πολλά αδέρφια μας.